Διασωληνωμένος και σε κρίσιμη κατάσταση παραμένει ο 31χρονος αστυνομικός που τραυματίστηκε στα επεισόδια του Ρέντι, όπως αναφέρει το νέο ιατρικό ανακοινοθέν που εκδόθηκε. Το Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας εξέδωσε νέο ιατρικό ανακοινοθέν για τον 31χρονο αναφέροντας πως διεκόπη η φαρμακευτική αγωγή με τον ίδιο να μην βρίσκεται πλέον σε καταστολή, ωστόσο παραμένει μηχανικά υποστηριζόμενος. Κατόπιν ενημέρωση των θεραπών των ιατρών, ο ασθενή παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση, νοσηλευόμενο στη ΜΕΘ, διασωληνωμένος και υποστηριζόμενο με μηχανικό αερισμό και συνεχή εξωφρενική κάθαρση. Έχει διακοπεί η αγωγή με κατασταλτικά φάρμακα, προκειμένου να εκτιμηθεί η νευρολογική του εικόνα στι επόμενε ημέρε, αναφέρει το ιατρικό ανακοινοθέν. Υπενθυμίζεται πως ο νεαρός αστυνομικό που τραυματίστηκε στα επεισόδια του Ρέντι λόγω ναυτική φωτοβολίδας υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση την προηγούμενη εβδομάδα όπου του ακροτηρίασαν το αριστερό άκρο στο πόδι.